Να δούμε τώρα όμως μερικές από τις ύβρις. Ερχόμενοι οι κυβερνώντες σε πλήρη αντίθεση με την επιθυμία, τη θέληση και τα συναισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Λοιπόν, τη σκήνων ρήμα υπηθόμενοι. Δεν ξέρω τι εντολές παίρνουν και από πού τις παίρνουν. Ή δεν ξέρω τι σκέπτονται οι άνθρωποι αυτοί που νομοθετούν έτσι εις βάρος της χώρας. Λοιπόν, να δούμε τώρα μερικές ύβρις με ατέλεια χάρτη. Με ατέλεια χάρτη. Μερικές ύβρις που έχουν διατυπωθεί. Τις πληρώσαμε εμείς. Που έχουν διατυπωθεί κατά της εκκλησίας μας με ατέλεια χάρτου. Διαβάζουμε. Η οργανωμένη χριστιανοσύνη είναι η μεγάλη πόρνη, η γραία χαμετύπη. Φοβερές φράσεις του πεζοδρομίου. Ο κλήρος αποτελεί μέρος της οργανώσεως του διαβόλου. Σατανοποιήθηκαν οι πάντες και τα πάντα. Ο Κύριος παραβάλλει την οργανωμένη χριστιανοσύνη με πόρνη, η οποία πληρώνει παντός είδους ανθρώπους για να ικανοποιήσει τα σκτηνώδεις επιθυμίες της. Συγγνώμη ζητούμε από τους θεατές, για αυτές δεν είναι φράσεις δικές μας, δεν τις επαναλαμβάνουμε για να χαρούμε. Όπως ο δικαστής επαναλαμβάνει στο δικαστήριο όταν επιτελείται κάποιο δίκημα, οτιδήποτε ελέγχθη, με αυτή την έννοια. Ακριβώς. Λοιπόν, τα ίδια πράγματα επαναλαμβάνονται πάρα πολλές φορές. Ένα άλλο, άλλες ύβρις. Για τον Χριστό, τι λένε για τον Χριστό, πώς χαρακτηρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός Ιησούς είναι ο μέγας σφαγέας. Είναι ο μέγας σφαγέας ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος που είναι η αγάπη και ο άρχοντας της ειρήνης έγινε μέγας σφαγέας. Ακριβώς. Και θα σφάξει εμάς η τελική ανάλυση σύγχρονα με την εταιρεία Σκούπια. Ακριβώς. Λοιπόν, μπορούμε να διαβάσουμε άλλα ακόμα. Με ατέλεια χάρτου. Ο χριστιανικός κόσμος πρέπει κατά διαταγή του Ιεχωβά να καταστραφεί. Ο χριστιανικός κόσμος χωρίς αγωγικά εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να καταστραφεί επειδή το διέταξε ποιος? Ο Ιεχωβά. Ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος. Και να επικρατήσει ποιος? Και το θέλημα του Ιεχωβά, είπαμε, εκφράζεται μέσω της εταιρείας, μέσω του Συμβουλίου των Διευθυντών. Πέραν των ύβρεων, των φοβερών ύβρεων που κατά καιρούς διατυπώνει η οργάνωση, έχει διατυπώσει και πολλές γελίες διδασκαλίες. Διαβάζουμε από ένα βιβλίο τους παλαιότερο, το Διεκδίκησης, τα εξής εκπληκτικά. Και γελία. Αυτά αφιερωμένα στις τηλεθεάτριες εντός εισαγωγικών. Όταν άνδρες, επί παραδείγματι, κάθονται εις μίαν τράπεζα και πλησιάζει μία γυναίκα, όλοι οι άνδρες εγείρονται και αποδίδουν τιμή στην γυναίκα. Όταν λέει, κατανοείται, όταν κάθονται μερικοί άνδρες σε ένα καφενείο, σε ένα με κάπου, σε ένα κουτί, και σηκώνονται όταν πάνε κυρίες και αποδίδουν τιμή, τις χαιρετάνε, από ευγένεια, έτσι. Να δούμε πώς θα εκλαμβάνει αυτό η εταιρεία Σκοπιά. Οι άνδρες εκβάλλουν τον πύλον των, βγάζουν και το καπέλο στις κυρίες. Εντός του ανυψωτήρου, στα σανσέρ, όταν περάσει καμία κυρία στο σανσέρ. Εάν παρίσταται γυναίκα, τα τι αυτά δεν καλούνται πράξεις φιλοφροσύνης και θεωρούνται ενδείξεις ευγενίας, είναι όμως έξις απατηλέ και η πραγματική των σημασία είναι πολύ διάφορος. Αποτελούν σχέδιο του σατανά. Ώστε λοιπόν, ο χαιρετισμός των γυναικών από τους άνδρες. Και το να βγάλει ένας κύριος, ένας άνθρωπος στο καπέλο του, χαιρετώντας μια κυρία, δεν είναι φιλοφρονήσεις και ευγένειες όπως τις ξέρουμε, αλλά είναι έργο του σατανά. Αλλά οι γυναίκες τι είναι, ζώα είναι, δεν είναι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έχουν τιμή αυτές. Έτσι το λέει. Λοιπόν, άλλο, έχουμε μια γιορτή, τη γιορτή της μητέρας. Γιορτάζουν στην Ευρώπη τη γιορτή της μητέρας, ήρθε και στην Ελλάδα. Ένα ζήτημα συζητούμενο. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς το βλέπει αυτό η εταιρεία Σκοπιά. Κατ' επιφάνειαν, η ημέρα της Μητρός φαίνεται αυλαβής και θεωρείται ως αποφέρουσα αγαθών. Αλλά οι άνθρωποι βρίσκονται εν αγνία της υπούλου χειρός του σατανά εις το ζήτημα τούτο και του γεγονότος ότι αυτός ευρίσκεται όπισθεν του κινήματος. Ώστε λοιπόν, η εορτή της μητέρας είναι ο έργο του σατανά. Με λόγια απλά, Μινά, η εταιρεία Σκοπιά θέλει, δηλαδή αυτοί που διευθύνουν την εταιρεία, να διαβολοποιήσει. Θέλει, όχι μόνο να διαβολοποιήσει τους πάντες και τα πάντα, όσοι δηλαδή εκτός της οργανώσεως, αλλά θέλει να ασκεί πλήρη αποκλειστικό και τέλειο έλεγχο μέσα στο νου, μέσα στις ψυχές όλων των οπαδών της. Λοιπόν, δεν μπορεί να δεχτεί καμία επίδραση ο οπαδός της από οτιδήποτε άλλο. Ό,τι η οργάνωση το λέει, είναι θέσφατο. Το έχουμε παρουσιάσει. Μάλιστα ότι ταυτίζεται το θέλημα του Ιεχωβά με το θέλημα του. Έτσι, με τις αποφάσεις του κυβερνώντος οργανώσεως. Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός των υβριστικών διατυπώσεων που κάνουν διατυπώσεις υβριστικές στα βιβλία, οι περιοδικά τους όλα τα χρόνια, από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα, και των γελίων διδασκαλιών που διατυπώνουν επίσης, έχουν κάνει και απειλές, αρκετές απειλές. Λοιπόν,
Εδώ βλέπουμε ως μέσα απειλές εις βάρος μας, που διατυπώνουν σε ένα πολύ πρόσφατο βιβλίο τους. Πώς τιτλοφορείται? Παγκόσμια ασφάλεια κάτω από τον άρχοντα της ειρήνης. Λοιπόν, διαβάζουμε σελίδα 155 τα εξής ενδιαφέροντα απειλητικά εις βάρος και γελία. Όταν φτάσει η μέρα, η μεγάλη μέρα του Θεού του Παντοκράτορα, θα είναι καιρός για τον πόλεμο που θα χαρακτηρίσει εκείνη την ημέρα. Ο Ιεχωβά δίνει το σύνθημα στο στρατάρχη του, τον Ιησού Χριστό. Μεταβάλλουν τον Χριστό, ο Χριστού σε στρατάρχη. Αρέσκονται σε πολεμική φρασιολογία. Ακριβώς. Παρά το ότι λένε ότι αρνούνται τη στράτευση, αντούτες χρησιμοποιούν στο κατακόρμος. Στρατάρχης, α πούμε, στη Ράβα. Δίνει σύνθημα λοιπόν, να κάνει τι ο Χριστός ο στρατάρχης τάχα. Στο όνομα του Ιεχωβά αυτός και οι ουράνιες στρατιές του των μιλιάδων αγγέλων ρίχνονται στη μάχη σαν να βρίσκονται πάνω σε πολεμικά άλογα. Σαν πολεμικός ανταποκριτής, ο Απόστολος Ιωάννης, δημοσιογράφος δηλαδή, έγινε και δημοσιογράφος. Θυμάστε πολεμικός ανταποκριτής. Πολεμικός ανταποκριτής, ήταν ο Σπύρος ο Μελάς στον πόλεμο του 40. Σαν πολεμικός ανταποκριτής, ο Απόστολος Ιωάννης μας δίνει μία εκ των προτέρων περιγραφή της συντριπτικής μάχης που θα κερδίσει ο στρατάρχης του Ιεχωβά. Στον πόλεμο της ημέρας της μεγάλης του Θεού. Λέει λοιπόν, συνεχίζει, ο βασιλικός στρατάρχης, ο Ιησούς Χριστός, οδηγεί τις ουράνιες στρατιές του σε μια νικηφόρο έφοδο. Έφοδο εναντίον εκείνων που δεν είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και τι γίνεται στην έφοδο αυτή? Ποια όπλα θα χρησιμοποιήσει? Θα χρησιμοποιήσει τα στραφτερά βλήματα του Ιεχωβά. Θα κάνουν μια επίδειξη φωτιστικής ισχύως. Θα έχει δηλαδή και φωτοβολίδες. Μάλιστα. Ναι, τα στραφτερά βλήματα. Ποιος είναι βλήμα τώρα, αντιλαμβάνεται ο κάθε ακροατής μας. Λοιπόν, τα στραφτερά βλήματα του Ιεχωβά θα κάνουν μια επίδειξη φωτιστικής ισχύως. Και να δούμε πώς θα συνεχιστεί η δουλειά και ποιος θα πεθάνει τώρα. Οι δυνάμεις της όρασης θα πάψουν να λειτουργούν. Θα τυφλωθούμε όλοι. Ώστε οι επιτιθέμενοι με τα αγριεμένα τους μάτια να χτυπούν μόνο στα τυφλά. Τα μάτια θα σαπίσουν. Οι μύες των δυνατών πολεμιστών θα χάσουν τη δύναμή τους ενώ θα στέκονται στα πόδια τους. Όχι, ενώ θα βρίσκονται τα πτώματά τους κατά γης. Η σάρκα που περισκεπάζει το σκελετό τους θα σαπίσει. Δηλαδή, εάν δεν είχε το στοιχείο της τραγικότητος, δηλαδή με την έννοια ότι πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα αυτοί οι άνθρωποι, έχει σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο του κωμικού. Και τις αστειότητες. Και βέβαια έχει απειλή εδώ. Αλλά όμως πιστεύω να αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το τραγικό. Λοιπόν, και συνεχίζει. Η ομαδική σφαγή εκείνη την πιο ένδοξη μέρα θα είναι τεράστια. Παρουσιάζει λοιπόν σαν σφαγέα του Ιησού Χριστό. Τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους όλους. Και σφαγμένους όλους εμάς. Θα σαπίζουν τα πτώματά μας στη γη. Δεν φοβούνται που σπάθουν καμιά ασθένεια με τα όχι, διότι θα πάνε τα όρνια λέει να πάρουν τις σάρκες από τα κόκαλα να ξεπρομίσουν βέβαια. Αμέσως, λοιπόν, και να δούμε τώρα τι θα κάνουν οι μάρτυρες. Α, και συνεχίζει, δίνει μια περιγραφή της μάχης ο ανταποκριτής τάχα ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Εμπρός λοιπόν στη μάχη του Ιεχωβά των στρατευμάτων με το βασιλικό γιο σου τον Ιησού Χριστό δίνει και παράγγελο. Εμπρός λοιπόν ο Ιεχωβά στη μάχη. Να δούμε τώρα τι θα κάνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά που θα επιζήσουν τάχα από την καταστροφή αυτή ημών όλων. Οι κάτοικοι του αποκατεστημένου παράδεισου, διότι μόλις τελειώσει αυτή η φοβερή μάχη που σκοτωθούμε όλοι εμείς και ζήσουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, θα γίνει παράδεισος τάχα η γη. Να δούμε πώς θα περνάνε στον παράδεισο οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι κάτοικοι του αποκατεστημένου παραδείσου θα τρώγουν θρεπτικά φαγητά που τονώνουν την καρδιά και λαμπρύνουν το πρόσωπο. Δυναμωτικά θα τρώνε. Θα πίνουν κρασί, παλιό κρασί. Θα πίνουν λοιπόν ο κρασί. Ο Θεός λοιπόν είναι η κοιλιά τους που λέγει ο Απόστολος Παύλος Φιλιππίδης. Θα τρώνε δυναμωτικά φαγιά και θα πίνουν κρασί και μάλιστα παλιό, παλιωμένο κρασί. Να πούμε. Η ληστέλα με γραφικό επίχρησμα. Λοιπόν, αυτές είναι οι μερικές από τις δασκαλίες. Όμως ήθελα αγαπητέ και Ζώγα να πω και το άλλο. Συμβάλλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά στη βελτίωση αυτού του κόσμου. Δηλαδή, στη γειτονιά μας, στη γειτονιά σου υπάρχει ένα συμβού, μια ομάδα που να φυτέψει δέντρα, προστασία του πολιτιστικού σύλλογου. Ένας εξαγωγικός σύλλογος, ένας πολιτιστικός. Ένας πολιτιστικός σύλλογος. Υπάρχουν διάφορες κινήσεις για την ειρήνη επιτέλους, να φωνάξει και ο κόσμος ειρήνη, όχι πόλεμος. Υπάρχει τέτοια κατάσταση μέσα, όχι. Η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά παρακαλάει να έρθει ο Αρμαγεδόνας, να σκοτωθούμε εμείς, να πλύνουν τα πόδια τους στο αίμα μας, όπως διατυπώνουν. Γιατί φαίνεται αυτό απίστευτο, στο περιοδικό του στη Σκοπιά
Το είχαμε παρουσιάσει στην εκπομπή που έχει σχέση με την άμυνα, αλλά για όσους τηλεθεατές δεν είχαν παρακολουθήσει την εκπομπή, καλό να το δείξουμε και διάβασε μετά. Λοιπόν, δεν το διαβάσουμε, δεν χρειάζεται. Μόνο το απόσπασμα που έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Να γίνει λοιπόν η μάχη των Αρμαγεδόνων, να σφαγούμε όλοι όσοι δεν είμαστε μάρτυρες στην Εχοβά. Κατά γράμμα να σφαγούμε, να κοπούν τα λαρίνια μας δηλαδή. Και αυτή η σφαγή μας λοιπόν τι θα κάνει, θα καταστήσει, να δούμε τι θα καταστήσει στους μάρτυρες στην Εχοβά. Αυτό, η σφαγή μας δηλαδή, θα καταστήσει ικανούς τους αληθινούς ακολούθους του Ιού του Δαβίδ, αυτή είναι η μάρτυρες στην Εχοβά, κατά την δική τους θέση, πράγματι να πλύνουν τους πόδαστον στο αίμα των εχθρών των. Σε τέτοιους βδελικτούς εχθρούς, συχαμερούς εχθρούς, σε εμάς δηλαδή, έτσι. Καμιά κόσμια ταφή δεν θα δοθεί, αλλά εάν έχουμε οποιουσδήποτε βιβλικά καταφρονεμένους σκύλους στην υπηρεσία μας, κίνας στην υπηρεσία μας, ο Θεός θα τους αφήσει να γλύψουν το αίμα των εχθρών, εναντίον των οποίων ηγέρθη. Με λόγια απλά έχουμε τον Ιεχωβά όπως οραματίζονται, τον στρατάρχη του, τον Κύριο Χριστό. Μάλιστα. Γίνεται για γενική σφαγή όλων όσων είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Κόβονται οι λαιμοί μας στα λαρίνια κατά γράμμα, χύνεται ποτάμι το αίμα και έρχονται οι λεγόμενοι μας στο Χοβά και πλύνουν, προσέξτε, ρήμα ενεργητικής σημασίας. Όχι απλώς θα βραχούν από το αιματοκύλισμα, θα το πλύνουν με αιματόλουτρο, χειρότερα από το δράκουλο των Καρπαθίων. Και συνέχεια θα φράχνουν τα σκυλιά και αυτά να πιούν λιγάκι να ευχαριστηθούν που λέμε. Δηλαδή, θυμίζει ταινίες φρίκες, πώς θα λέω το πούμε. Τον Γκάγκινιόλ. Δεν έχει σημασία. Με ατέλεια χάρτου παρακαλώ. Πληρωμένα από εμάς όμως η ατέλεια. Και χωρίς φόρο, έτσι. Μάλιστα. Να σε βρίζει κάποιος. Να σε απειλεί, να βρίζει την εκκλησία σου με ατέλεια χάρτου. Να, τι λέει, λοιπόν. Κρυά πόρνη, να λέω ότι λοιπόν. Μιλάει για μακεδονικό έθνος ενώνοντας τα Σκόπια και να πληρώνουμε εμείς την ατέλεια αυτή χάρτου.